Τη Ζέτα Δούκα ένα πολύ φωτεινό παράδειγμα για τη γενιά μας, που βγήκε μπροστά και μίλησε για όσα κάποιοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν τη δύναμη να αναφερθούν, παραχώρησε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στην εκπομπή «Μαμάδες και τη ζωή Κρονάκη», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 19 Ιουνίου. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο η βία υπήρχε ως μέσο διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, καθώς και για το μπούλινγκ που ασκούσαν τα παιδιά το ένα στο άλλο. Κόμι, προχώρησε σε μία αποκάλυψη για εκείνη την δηλώσεις της Ζέτας Δούκα για τα παιδικά της χρόνια. Στο σχολείο υπήρχαν άτομα, συμμαθητές μας, που δεν μας συμπαθούσαν και μπορεί να μας έκαναν πράγματα τα οποία μας έφερναν σε δύσκολη θέση. Θυμάμαι τέτοια περιστατικά. Ήμουν όμως ένα παιδί που πάντοτε προσπαθούσα να μην μεγαλοποιώ τα πράγματα μέσα μου. Θεωρώ δηλαδή ότι είχα την ψυχραιμία, αν και δεν ξέρω πως γιατί δεν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που μου ενέπνευσε αυτοπεποίθηση. Δεν είχα ισχυρή αυτοεκτίμηση και αυτό φάνηκε και αργότερα. Ωστόσο είχα μια μπάρα προστασίας και δεν άφηνα τον εαυτό μου να στεναχωρηθεί πάρα πολύ από τις αντιδράσεις των άλλων παιδιών, είπε η Ζέτα. Σε άλλο σημείο η Ζέτα Δούκα σημείωσε, τότε δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε αν αυτό το παιχνίδι, που κάποιος θα σου έβαζε τρικλοποδιά ή θα σε κόροϊδευε, ήταν αθέμητο και έπρεπε κάπου να το πω. Εγώ τουλάχιστον, στην ηλικία που είμαι, έζησα τη βία από την πλευρά των καθηγητών στους μαθητές. Εγώ έχω φάει χαρακές, έχω φάει καρπαζιές, έχω φάει ένα χαστούκι. Τότε δηλαδή η τιμωρία που διαπαιδαγωγεί ήταν πάρα πολύ στη ζωή μας. Τι να έλεγα εγώ στον μπαμπά ή στη μαμά μου, ότι με έδιρε ή με κόροϊδεψε ο συμμαθητής μου. Thank you.